Κρέμες νυχτός, νυχάκι θα φτιάξω, σολάριουμ. Μαθαίνω από σένα, παιδί μου. Πώς θα γίνω ένας σύγχρονος άντρας, γιατί έχω λίγο μείνει πίσω στα παλιακά σε αυτές τις θεωρίες. Εσύ είσαι πρότυπο άντρα. Δεν θέλω να βλέπω τέτοια χαζά. Βέβαια, δε, βέβαια. Σολάριουμ. Σολάριουμ, γιατί έχετε καταλάβει. Με τη Μισελ Ομπάμα θα κάνω. Θα κλαίω για τη στιγμή που θα κάνει ο Μπάμπης με το Ανίδη σολάριουμ. Θέλω να το δω. Μαζί να πάμε. Πόσο κάνει το σολάριουμ? Ανάλογα τώρα πού πας να κάνεις, σε ποιο μαγαζί ας πούμε. Ξέρω εγώ, δεν έχει αρμενιστής. Σε ποιο πώς λέγονται, το καλαμίτσι, σολάριουμ το καλαμίτσι, πώς λέγονται. Συνήθως πες ότι κάνεις 10 λεπτά σολάριουμ, ναι. Συνήθως είναι στα 14 ευρώ εκεί. 14 ευρώ δηλαδή. Όχι πιο λίγο, μπορεί και 12. Περίπου 1 ευρώ το λεπτό, κάπως έτσι πάει το σολάριουμ δηλαδή. Ή να βγαίνεις να κάνεις τράκα στον δρόμο, αδερφέ μήπως έχεις κανένα ευρώ να κάνω λίγο σολάριουμ. Θέλω να μαυρίσω να πάω με την Τριγωνίδο. Κατάλαβες. Δεν μπορώ άλλο. 14 ευρώ το σολάριο μου. Εντάξει. Εγώ είμαι υπέρ της άλλης μεθόδου για φέτος το χειμώνα. Γιατί θα φορεθεί. Μπορούμε, παιδιά, να βγαίνουμε φωτογραφίες και να χρησιμοποιούμε τα φίλτρα του κινητού μας. Άτσα. Έτσι. Ώστε άμα θέλουμε. Εντάξει, τώρα από κοντά ρίχνεις λίγο πιο σκούρο make-up. Θα τα ακούτε αυτά. Μια κρέμα σώματος μαυριστική. Κάτι κάνουμε μέχρι να έρθει Μάρτιο Απρίλιο. Μετά κάνετε σολάριο. Α, κάνεις το Μάρτιο σολάριο. Ναι, εντάξει, είπαμε, κάνω το χειμώνα. Να τα ακούσουν αυτά οι φίλοι ακροατέ του Λίμπερο 107,4. Θα πάτε την Κυριακή στα γήπεδα, γάμα εθνική, ερασιτεχνικά και λοιπές κατηγορίες που θα διεξαχθούν τα μάτς. Λίγο κρέμα μαυρυντική, πώς την είπες αυτό. Μαυριστική κρέμα, δεν χρειάζεται να κάνετε σολάριο για να Self βγείτε στο tan, γήπεδο. Πώς το λέμε. Έτσι.